Τι είναι η ασούλα μου να πάω κατευθείαν, που έχουμε τόσα πολλά να πούμε. Λοιπόν, πάω εγώ πρώτη να καθίσω, να τακτοποιηθώ. Παίρνω και το καφεδάκι μου και ας ελπίσουμε ότι θα ακούσουμε πολύ. Πολύ. Άσο. Τι πολύ, μωρέ, ελπιδοφόρα φαντάζομαι πράγματα. Να, αυτό, τι άλλο να πω ότι μπορεί να φαντάζομαι. Έφυγε και ξανά ήρθε, τσακ. Κάτσε να την βάλω εδώ, που είναι η θέση της. Εδώ, τέλεια. Λοιπόν, μας έλειψε, την ψάχνατε, την ψάχναμε κι εμείς. Αλλά φέτος το κορίτσι μου το είχε πει από πέρσι. Περίμενα εγώ μήπως αλλάξει γνώμη, περίμενα εγώ μήπως λέω περνώντας άλλες όψεις το δει διαφορετικά. Όχι. Αλλά όχι. Τώρα βέβαια φαντάζομαι ότι με επί τη ευκαιρία που δεν έχει και το δικό μας θέμα αλλά και βεβαίως και το κομμάτι της εκπομπής της, φαντάζομαι ότι εδώ φέτος θα είστε εσείς πιο χαρούμενοι που άγνωστοι και γνωστοί με βάζαν μέσω να κλείσουν ραντεβού που δεν βρίσκανε ποτέ. Ναι, επιτέλους επέστρεψα στο γραφείο. Γιατί ήταν. Δεν γίνονταν να τα κάνεις όλα και δεν γίνονταν να τα κάνεις όλα καλά. Οπότε τα προηγούμενα δύο χρόνια που ήταν δύσκολα για μένα και σε επίπεδο υγείας έπρεπε να μαζέψω λίγο το πράγμα και είχα αποφασίσει ότι το κομμάτι του γραφείου θα το αφήσω πίσω. Φέτος που τα πράγματα είναι αλλιώς, επιστρέφω εκεί, είμαι και εγώ καλύτερα, νιώθω καλύτερα, έχω ενέργεια. Μα φαίνεσαι και πολύ καλύτερα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ας μου το είπατε έξω να μην παίρνω τα λεπτομέρειες. Το παλεύω. Το παλεύεις. Όλοι κάτι παλεύουμε με αυτές τις περιπτώσεις. Έτσι. Γενικά, σε ένα άλλο κομμάτι πια, αλλά εντάξει, είμαι μια χαρά με αυτό. Τώρα για θύμισέ μου γιατί. Γιατί δεν είσαι εδώ. Ξεχνάω κιόλας. Πέρσι. Ναι. Όταν λέω πέρσι, ενώ μιλάω σαν σεζόν. Δεν έχει σημασία. Στο 16 ήμασταν και στην προηγούμενη σεζόν, τη μισή τουλάχιστον. Για θύμισέ μου. Τι μας έλεγες για αυτή τη σεζόν που ερχόταν το 16-17. Τώρα δεν θυμάμαι τι μπορεί να θυμάστε μάλλον και τι μπορεί να είχα πει ακριβώς, αλλά το 2016 είχαμε πει ότι είναι μια χρονιά μεταβατική. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Και το είχαμε πει αυτό γιατί. Γιατί υπήρχε μια όψη ανάμεσα στον Κρόνο και τον Ποσειδώνα, η οποία ήταν πάρα πολύ έντονη σε όλη τη διάρκεια της χρονιάς. Η τελευταία όψη ήταν τώρα το Σεπτέμβρη, αυτό το τετράγωνο. Και αυτή η όψη φυσικά ενεργοποιείται με κάποιο τρόπο και στη συνέχεια του 2016. Όλο αυτό λοιπόν κάνει τη χρονιά εξαιρετικά ρευστή. Και αυτό που δημιουργεί περισσότερο απ' όλα είναι η αίσθηση ότι πατάω πάνω σε κινούμενη άμμο. Δεν έχω κάτι σταθερό. Ο Κρόνος στην αστρολογία συμβολίζει τη δομή, τη σταθερότητα. Όταν έρχεται λοιπόν ο Ποσειδώνας, που είναι ένας πλανήτης που συμβολίζει τι? Τη διάλυση. Συμβολίζει κάτι αβέβαιο. Έρχεται λοιπόν και κάνει μία. Και είναι στους ηχθείς. Έρχεται και κάνει μια κόντρα λοιπόν με τον Κρόνο. Αυτό που δείχνει περισσότερο απ' όλα είναι ότι δεν βαδίζεις πια σε ένα στέρεο έδαφος, δεν βαδίζεις πια σε κάτι οικείο και γνωστό. Ο Κρόνος έχει να κάνει με την οικειότητα. Έχει να κάνει με αυτό που μας φαίνεται γνωστό στη ζωή μας. Με το ρεαλισμό. Έρχεται λοιπόν ο Ποσειδώνας και το σαμποτάρει όλο αυτό το πράγμα. Και αυτό ήταν πολύ πιο έντονο σε κάποιες περιόδους μέσα στο 16 και τον Ιούνιο και το Σεπτέμβρη και είναι ακόμα και θα είναι δυστυχώς θα είναι και το Δεκέμβρη στο τέλος του εκεί πέρα που ενεργοποιείται και μία έκλειψη που είχαμε 1η Σεπτεμβρίου. Αυτή η 1η Σεπτεμβρίου που τουλάχιστον για τον χώρο το Media ήταν μια πολύ σημαντική ημερομία και μια για πολύ σημαντική έκλειψη. Ήταν, αλλά φαινόταν ότι θα είναι και για τον χώρο των Media. Ναι. Φαινόταν. Αυτό που έλεγα, αν θυμάσαι, πριν κλείσουμε την σεζόν, ήταν ότι μετά τις 20 Αυγούστου υπάρχει ένας μεγάλος χαμός. Δεν ξέρω αν το θυμάσαι αυτό. Το θυμάμαι, το μετά τις 20. Γιατί είχαμε μιλήσει αρκετά για το καλοκαίρι και έκανα πήγαν και μέσα στην εκπομπή. Το μετά τις 20 Αυγούστου, λοιπόν, έφερε αυτό το. Εγώ θα έλεγα αυτή τη σύγχυση, αυτό το χάος. Το οποίο, okay, είναι αυτή τη στιγμή εδώ, αλλά δεν είναι μόνο εδώ. Είναι γενικότερο, έτσι. Γενικότερα είναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν κλείνει ακόμα. Δεν τελειώνει ακόμα. Αυτή η έκλειψη που είχαμε, που ήταν και με ανάδρομο Ερμή, ενεργοποιείται ξανά στο τέλος του Δεκέμβρη. Στην 31 Δεκεμβρίου έχουμε μία σύνοδο Άρη Ποσειδώνα. Και είναι πάνω στην μοίρα της έκλειψης της 1η Σεπτεμβρίου, στις 9 μοίρες δηλαδή των ηχθείων, αντίθετα με την έκλειψη. Νιώθω ότι όλο αυτό που ξεκίνησε, έχει ξεκινήσει από πολύ πιο νωρίς, μέσα στο 16, απλά εκδηλώθηκε, ήρθε στο προσκήνιο τώρα, δεν πρόκειται να κλείσει πριν το Φεβρουάριο, όταν δηλαδή θα έχουμε και την τελευταία έκλειψη που είναι στο ζώδιο των ηχθείων.
Εκεί λοιπόν από το Φεβρουάριο και μετά αρχίζει το πράγμα να ξεκαθαρίζει. Δεν λέω ότι κάθε μέρα από τώρα μέχρι το Φεβρουάριο θα είναι μια δύσκολη μέρα ή ότι δεν θα υπάρχουν και κάποια διαστήματα που είναι καλά. Έχουμε ένα διακρόνο εξάγωνο πια, γιατί ο Δίας μπήκε στο ζυγό. Θα κάνει εξάγωνο με τον Κρόνο που είναι στον Τοξότη. Αυτό θα γίνει κάπου στις αρχές Δεκεμβρίου. Έχουμε και διάφορες άλλες όψεις τέτοιες, αλλά έχω την αίσθηση ότι σε λίγο πιο στέρεο έδαφος θα περπατάμε από το Μάρτι και έπειτα, όχι πριν το Μάρτι. Μάλιστα. Α, και δεν είχαμε πει να πούμε τίποτα για το 17 και ελπίζω ότι θα τα ξαναπούμε, Ασημού, ούτως ή άλλως. Εγώ σου έχω πει ότι στην εκπομπή σου θα έρχομαι καλεσμένη όποτε θέλεις. Μπορεί να μην έχουμε πια τη σχέση συνεργασίας, αλλά πιστεύω ότι μερικά πράγματα είναι πάνω από συνεργασίες, πάνω από δουλειές. Έχει να κάνει με εκτίμηση, έχει να κάνει με μια φιλία που μπορεί να μην βγαίνουμε να πίνουμε καφέ, αλλά δεν έχει καμία σημασία. Νομίζω η εκτίμηση ή ο σεβασμός είναι πολύ σημαντικά. Και από τις δύο πλευρές. Νομίζω είναι και γνωστό σε όλο τον κόσμο ότι το θέμα με το οποίο ασχολείσαι, εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το παρακολουθώ και με νοιάζει και το πιστεύω. Γι' αυτό και είχαμε και τόσο καλή χημεία, νομίζω, όλα τα προηγούμενα χρόνια, ακριβώς γιατί είχες και εσύ ένα προσωπικό ενδιαφέρον γι' αυτό. Είναι διαφορετικό να συνεργάζεσαι με έναν άνθρωπο που εντάξει μπορεί να τα ακούει, αλλά δεν τον νοιάζει. Αν και δεν θα πούμε τίποτα για το 17, θέλω από σήμερα να μου βάλεις ένα τίτλο για το τι χρονιά είναι αυτή και θα γυρίσουμε πάλι πίσω για το οτιδήποτε μας αφορά από το σήμερα μέχρι το τέλος του χρόνου. Ναι, ναι. Λοιπόν, για μένα το 17 είναι η χρονιά των συνεργασιών, των συμπράξεων, των διαπραγματεύσεων, της διπλωματίας. Είναι ο Δίας στο ζυγό, αυτή είναι η κύρια επιρροή της χρονιάς. Κάνει αυτές τις ωραίες όψεις με τον Κρόνο, όπως είπαμε, που δείχνει μεγαλύτερη δικαιοσύνη. Έχω την αίσθηση δηλαδή ότι θα υπάρξει λίγη περισσότερη δικαιοσύνη μέσα στην καινούργια χρονιά. Και είναι μια χρονιά που όλοι θα δούμε το κομμάτι που έχει να κάνει με τους άλλους στη ζωή μας. Και θεωρώ ότι το εμείς, επειδή ο ζυγός αυτό εκφράζει, το εμείς θα είναι πολύ πιο δυνατό από τη μονάδα. Άρα όλοι θα πρέπει να βρούμε με ποιο τρόπο μπορούμε στη ζωή μας να βάλουμε και άλλους ανθρώπους και μαζί τους ίσως να θέσουμε τους καινούριους στόχους. Είναι περίεργα χρόνια αυτά, Ελένη. Τα έλεγα και στα παιδιά πριν που ετοιμαζόμουν ότι και δεν έχει να κάνει μόνο με την Ελλάδα αυτό. Από το 2008 και μετά, με το που μπήκε ο Πλούτωνας δηλαδή στον εγώ καιρό, ξεκίνησε μια κατάσταση που έχει να κάνει αφορά όχι μόνο την Ελλάδα όπως είπαμε, αλλά παγκόσμια. Ξεκίνησε μια κατάσταση αλλαγών. Οι αλλαγές που κάνει ο Πλούτωνας είναι και στον εγώ καιρό που έχει να κάνει το ζώδιο των δομών, έχουν να κάνουν με όλα αυτά που τα βλέπουμε να γίνονται και στη χώρα μας, αλλά και αλλού. Αυτό το πράγμα δεν τελειώνει πριν το 2024 που θα αποχωρήσει ο Πλούτωνας από τον εγώ καιρό. Το έχεις δει μέχρι τότε? Όχι ότι θα σε ρωτήσω τώρα γιατί ήμουν απροετοίμαστη ψυχολογικά. Όχι, όχι, όχι. Εννοώ ότι είναι μία περίοδος, μία μεγάλη περίοδος από το 8. Αν φτάναμε τώρα στο 2050 και κοιτάγαμε πίσω, θα βλέπαμε ότι υπάρχει μία περίοδος που έχει να κάνει με την παγκοσμίως, με όλα τα κράτη, με όλες τις δομές που υπάρχουν, η οποία μεταλλάσσεται, αλλάζει, μεταμορφώνεται. Ακόμη δεν έχουμε δει, πώς να σου πω, τα αποτελέσματα της μεταμόρφωσης αυτής. Είμαστε ακόμα μέσα σε αυτό το στάδιο των αλλαγών. Όταν θα αλλάξουν οι δομές, όταν θα βγει το αποτέλεσμα, αυτό θα είναι πια από το 24 και έπειτα. Εκεί θα ξέρουμε δηλαδή πώς θα έχουν αλλάξει όλα όταν θα μπει στον υβροχό πια. Μάλιστα. Λοιπόν, διακόπτουμε για διαφημίσεις και συνεχίζουμε. Παρέα με την Άση. Να. Εντάξει, δεν προλάβω κι εγώ. Γιατί εδώ πέρα όλοι τις έχουν ορμήξει. Εγώ δεν μπορούσα να δούλευα. Τώρα στις διαφημίσεις την έκλεισα εγώ. Λοιπόν, τι λέγαμε, γιατί έχω. Είχαμε μείνει στο κομμάτι του Πλούτωνα στον εγώ καιρό που θα τελειώσει. Που θα τελειώσει τότε και θα δούμε άλλα πράγματα κτλ. Ας ξαναγυρίσουμε. Εμείς φάγαμε βέβαια τη φρίκη τη μεγάλη πιο νωρίς. Οπότε θεωρώ ότι δεν θα είναι αυτό το τοπίο μέχρι εκεί. Ας ξαναγυρίσουμε στο σήμερα και σε αυτό που ψάχνεις τώρα να βρεις. Κάπου άφησα τον καφέ μου. Α, δεν έχω πια. Τέλεια. Έτσι. Λοιπόν, να γυρίσουμε πάλι σήμερα στο σήμερα μάλλον. Είμαστε μέσα Οκτώβρη
Και από, το, από αυτούς τους τρεις μήνες, Οκτώβρη, Νοέμβρη, Δεκέμβρη, θέλω να μου πεις ποιος είναι ο πιο συμπαθητικός. Έτσι, να έχει περισσότερες ευκολίες, λίγο. Θέλω να πω ότι σε γενικότερο επίπεδο κόσμος, όλοι μας και εμείς μέσα στον κόσμο. Όλοι. Όχι ο κόσμος και εμείς μέσα σε αυτόν τον κόσμο είμαστε. Όλο και πιο ζώρικα τα πράγματα. Μην μείνουμε δηλαδή στην τηλεόραση. Εντάξει, ζούμε και εμείς τα δικά μας, γνωστά είναι. Πάμε να δούμε όμως γενικότερα τι γίνεται. Πώς θα κυλήσουν αυτοί οι 2,5 μήνες για να φτάσουμε στην πρωτοχρονιά? Λοιπόν, θεωρώ το πιο περίεργο διάστημα αυτό που εκτείνεται μετά τις 18 Δεκεμβρίου. Δηλαδή, μέχρι τότε υπάρχουν ισορροπίες, ανάλογα βέβαια με το τι ζώδιο είναι ο καθένας, τι το οροσκοπιό του γενικότερα, υπάρχουν κάποια διαστήματα που είναι κάπως πιο θετικά. Δηλαδή, τώρα στο τέλος Οκτώβρη, στις αρχές Δεκέμβρη, μέσα στο Νοέμβριο, υπάρχουν θετικά διαστήματα, ανάλογα πάντα και με το οροσκόπιο του καθενός. Τώρα, στη συγκεκριμένη φάση που έχω έρθει, πάμε σε μία πανσέλινο την Κυριακή, που είναι στον Κρυό, είναι στην 22η μοίρα του Κρυού, είναι σε σύνοδο με τον ουρανό, άρα είναι μια εκρηκτική πανσέλινος με ανατροπές κτλ. Το κάθε ζώδιο τώρα έχει διαφορετικούς λόγους που μπορεί να αισθάνεται αυτήν την αίσθηση της ρευστότητας, της αβεβαιότητας και διαφορετικούς λόγους για να χαίρεται, έτσι. Και πάλι σε κάθε ζώδιο άλλες ημερομηνίες είναι πιο εύκολες. Π.χ. στο ζυγό, που λέμε ότι ο Δίας μπήκε στο ζυγό και που θα έπρεπε οι ζυγοί τέλος πάντων να έχουν πάρει πολύ τα πάνω τους. Είναι άλλες ημερομηνίες που έχουν τον ουρανό. Δεν νιώθουν τώρα το Δία. Ποιες χοντρικά είναι αυτές οι ημερομηνίες? Θα τα πω όταν θα φτάσουμε στις προβλέψεις για κάθε ζώδιο, ναι. Για να μην τα λέμε έτσι. Λοιπόν, αυτό που ξαναλέω πρέπει να εκμεταλλευτούμε είναι αυτό του ζυγού φέτος. Δηλαδή, πάντα το κομμάτι που έχει να κάνει με το Δία. Τι είναι ο ζυγός, είπαμε, συνεργασίες, σχέσεις. Είναι μια χρονιά, ας πούμε, το 17, που μπορεί να φέρει και πολλούς γάμους. Είναι, επειδή ο ζυγός είναι και το ζώδιο του γάμου. Είναι μια χρονιά που μπορεί να φέρει και πάρα πολύ, να φέρει καινούριους έρωτες. Μην λέμε μόνο τα επαγγελματικά όχι, και μόνο. Λέμε και το άμα υπάρχει και κάτι και ωραία πράγματα. Φυσικά και να το πούμε. Φυσικά. Και με το ωραίο αυτό εξάγωνο που κάνει ο Δίας με τον Κρόνο, έχουν και μια δυνατότητα να έχουν και μακροημέρευση. Ορίστε. Οπότε υπάρχουν και θετικά κομμάτια. Τώρα αυτό το Παρασκευό Σαββατοκύριακο, ναι, τα παιδιά που είναι τα παρορμητικά, κρυοί, ζυγοί, εγώκεροι και καρκίνοι, κυρίως του τρίτου δεκαημέρου, θα είναι λίγο με τα μυαλά στα κάγκελα, αλλά παιδιά δεν είναι κάτι, θα περάσει κι αυτό. Αυτό που διαμορφώνει το διάστημα μέχρι το τέλος της χρονιάς είναι η θέση του Άρη. Δηλαδή, ανάλογα με το που βρίσκεται το Άρη, τι ενεργοποιεί, έχουμε και τα αποτελέσματα. Αυτή τη στιγμή είναι στον εγώκερο. Λοιπόν, καλή θέση είναι αυτή. Είναι πολύ καλή θέση, είναι μια από τις καλύτερες. Αλλά κάνει κάποιες περίεργες όψεις, κάνει κάποιες δύσκολες όψεις, ειδικά όταν πιάνει τον ουρανό, όταν πιάνει τον Πλούτονα, εκεί πέρα έχουμε διάφορες τέτοιες καταστάσεις. Ο Άρης θα μείνει μέχρι τις 9 Νοεμβρίου, μέχρι τις 9 Νοεμβρίου στον εγώκερο και μετά θα μπει στον υδροχό. Όταν θα μπει στον υδροχό θα κάνει ωραία τρίγωνα με το Δία που είναι στο ζυγό, θα κάνει ωραία εξάγωνα με τον Κρόνο που είναι στον τοξότη. Και μετά τις 18 Δεκεμβρίου μπαίνει στους εχθείς. Και είπαμε ότι αυτό είναι το πιο περίεργο διάστημα. Κυρίως για τα μεταβλητά ζώδια. Είναι χωρισμένες οι εύνοιες. Τώρα δηλαδή είναι λίγο καλύτερα τα πράγματα για τα ζώδια της Γης. Δηλαδή για τους Ταύρους, για τους Παρθένους, μέχρι τις, χοντρικά μέχρι τις 10 Νοέμβρη, είναι μια καλή περίοδος για να κυνηγήσουν τα θέματά τους. Οι εγώκεροι πάλι θα έχουν πιο έντονες φιλοδοξίες μέχρι τότε και μπορούν να στρώσουν μια κατάσταση. Μετά μπαίνει στον υδροχό. Δίδυμη, ζυγή, θα είναι σε μια καλύτερη φάση, άρα θα μπορούν να κυνηγήσουν καλύτερα τα πράγματα και οι υδροχόοι όμως το ίδιο, που θα είναι ο Άρης στο ζώδιό τους, θα έχουν αυτό που λέμε και το μαχαίρι και το καρπούζι. Και μετά θα μπει στους ηχθείς, οπότε τα ζώδια του νερού, οι σκορπιοί, οι καρκίνοι, λίγο καλύτερα, οι ηχθείς, λίγο πιο ζώρικα γιατί είχαν προηγηθεί και εκλήψεις. Πολύ σημαντικό που πρέπει να το αναφέρουμε είναι ότι τελειώνουν το Φλεβάρι οι εκλήψεις στον άξονα Παρθένου Ιχθείων. Αυτά τα δύο ζώδια που ταλαιπωρήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια και μαζί τους και η άλλη ομάδα δίδυμοι και τοξότες μπαίνουν τέλος πάντων σε μία φάση που τα πράγματα αρχίζουν να στρώνουν λίγο. Τελευταία έκλειψη είναι το Φεβρουάριο στις 26. Σε αυτόν τον άξονα. Έχουν ξεκινήσει από τον Αύγουστο εκλήψεις στον άξονα Λέοντα Υβροχώου. Οπότε πάμε σε μια άλλη ομάδα ζωδιακή. Λέοντες, Υβροχώοι, Σκορπιοί και Ταύροι από το 17 και μετά που θα αρχίσουν να έχουν αλλαγές ριζικές είτε σε θέματα καριέρας, είτε σε θέματα σχέσεων, είτε σε θέματα σπιτιού. Οι εκλήψεις πάντα είναι δείκτες αλλαγών.
Και πόσο θα πάει τώρα και σε αυτά τα δικά μας, δηλαδή. Κάνα δύο χρόνια. Μέχρι να μπει στον καρκίνο κτλ. Έχουμε να λέμε. Έτσι. Ωραία. Αλλά δεν χτυπάει όμως. Κοίταξε να δεις. Ξέρεις πολύ καλά ότι παίζουν πάρα πολύ οι μοίρες ρόλο. Δηλαδή, μπορεί να έχεις μία έκλειψη και να είναι κοντά στη μοίρα τη δική σου. Άρα, έχεις μία χρονιά μπροστά σου. Πάνω κάτω, τόσο πιάνει η έκλειψη. Έχεις μία χρονιά που θα έχεις αλλαγές. Δεν σημαίνει ότι και στην επόμενη έκλειψη θα έχεις αλλαγές. Πιάνει άλλη ομάδα εκεί. Εννοώ με μοίρες, έτσι. Πάντα. Μάλιστα. Είπες κάτι για την παραμονή της πρωτοχρονιάς. Ναι. Και θέλω λίγο να μου πεις δύο κουβέντες παραπάνω πριν μπούμε να πούμε τελικά πώς θα καθένα. Να καθένα. Ωραία. Ναι. Λοιπόν, την παραμονή της πρωτοχρονιάς είναι ο Άρης ο Συχθής. Mm-hmm. Έχουμε ανάδρομο Ερμή στον Εγώκερο. Και έχουμε και τον Ποσειδώνα. Εκεί στην παραμονή της πρωτοχρονιάς συναντώνται Άρης και Ποσειδώνας. Και πάμε να δούμε λίγο τι είναι ο Άρης. Ο Άρης είναι ο τρόπος που διεκδικώ τα πράγματα. Ο Άρης είναι η δυναμικότητα, η αποφασιστικότητα. Ο Άρης είναι ο πλανήτης που μας βοηθά να επιβιώσουμε. Λοιπόν, είναι και ο πλανήτης που έχει να κάνει με τα αρνητικά συναισθήματα, με το θυμό, με οτιδήποτε όμως μας επιτρέπει να επιβιώσουμε. Είναι δυναμικός πλανήτης. Και συναντά τώρα ποιον, τον Ποσειδώνα, που είναι Zen. Έτσι, Om. Ναι. Ποια δυναμική. Και στο ζώδιο των νυχθείων, δε. Που εκεί πέρα ο Ποσειδώνας είναι στη θέση του. Ναι, αλλά τον Άρη δεν είναι καθόλου στη θέση. Αυτό λέω. Άρα, τι κάνει τον Άρη, στην πραγματικότητα, είναι σαν να του ρίχνει μία μούτζα. Είναι σαν να του λέει, σταμάτα, άστο τώρα. Έλα να κάνουμε λίγο διαλογισμό. Έλα να σκεφτούμε. Δεν είναι για να παίρνει αποφάσει. Δεν είναι για να μπαίνει μπροστά και να χτυπά το χέρι στο τραπέζι. Είναι μία περίοδο που δημιουργεί σύγχυση. Και αυτή τη σύγχυση, δηλαδή αυτό που νιώθουμε εμείς, είναι ότι δεν ξέρω που πάω. Είναι σαν να έχεις μια βάρκα, είσαι μέσα στη θάλασσα. Κάνει σκουπί, αλλά δεν βλέπει στεριά. Λες, πού πάω τώρα, να πάω προς τα εδώ, να πάω προς τα εκεί. Άρα τι πρέπει να κάνεις για να επιβιώσεις. Πρέπει να πας με το κύμα, να μην πας κόντρα στο κύμα, να μείνεις εκεί και να μείνεις σε μια κατάσταση. Αυτή που σου λέει, μείνε σε μια φάση αναμονής. Αυτή τη στιγμή δεν έχεις ορατό, δεν έχεις στεριά μπροστά σου να δεις που πρέπει να πας. Θα περιμένεις όταν θα μπει στον κρυό, από το Φεβρουάριο λοιπόν και μετά, εκεί πέρα θα αρχίσει να διαφαίνεται που πρέπει να πας, προς τα που πρέπει να κάνεις. Και αυτό ισχύει για όλους, έτσι. Δεν έχει να κάνει. Μιλάμε, δεν ακριβώς. Μιλάμε ζώδια ένα-ένα, μιλάμε γενικότερα για την τάση. Γενικότερα αυτό για την τάση. Λες. Αυτή είναι η τάση. Μάλιστα. Ακόμη περισσότερο για τα ζώδια τα μεταβλητά. Διδύμους, Παρθένους, Τοξότες, Ιχθύς, με γενέθλια στο τέλος του πρώτου δεκαημέρου, αρχές του δευτέρου δεκαημέρου. Εκείνοι είναι αυτοί που δεν πρέπει στη συγκεκριμένη φάση της ζωής τους να πάρουν πάρα πολύ σημαντικές αποφάσεις. Μισό λεπτό για να το καταλάβουν. Μιλάμε δηλαδή γύρω στις 3, 4, 5, 6 του... Μιλάμε για τοξότες που είναι γεννημένοι στις αρχές Δεκέμβρη. Από 1η ως 5, από 1η ως 5. Μιλάμε για διδύμους γεννημένους από 1η ως 5 Ιουνίου. Μιλάμε για παρθένους γεννημένους από χοντρικά 1η, 2 μέχρι 5, 6 Σεπτέμβρη. Και μιλάμε, για σένα μιλάω, και για τους άλλους δεν πιάσαμε. Ναι. Διδύμους παρθένους τους πιάσαμε και τοξότες και ηχθείς γεννημένους αρχές Μαρτίου. Είναι η ομάδα που έχει ταλαιπωρηθεί αρκετά και ακόμη όμως μέχρι το Φλεβάρι δεν σταματάει αυτή η αίσθηση αβεβαιότητας, ρευστότητας και αστάθειας στη ζωή τους. Ισχύει για όλους, αλλά πολύ περισσότερο για αυτή τη συγκεκριμένη ομάδα. Μάλιστα. Όμως από το Μάρτιο και μετά ξεκινάει μια άλλη περίοδος, δεν είναι τα πράγματα έτσι. Okay, ξέρω ότι σε στεναχωρώ για το κομμάτι αυτό που είναι έτσι λίγο περίεργο. Παρ' όλα αυτά σας είπα, το πολύ πολύ περίεργο είναι από 18 Δεκέμβρη μέχρι τέλος Γενάρη. Πριν το διάστημα δεν είναι τόσο κακό και έχει και ευκαιρίες ακόμα και για αυτά τα ζώδια που λέμε. Και για διδύμους και για παρθένους και για τοξότες και για ηχθείς. Για πάμε λίγο να τους πιάσουμε ζώδιο-ζώδιο και συνεχίζουμε σε λίγο. Βεβαίως. Λοιπόν, και να πω κάτι πριν πώς θα μιλήσω για τον καθένα ξεχωριστά. Επειδή υπήρξε μια ολόκληρη παραφιλολογία για τα αλλάξαμε ζώδιο, πάει ξανά ο Φιούχος, ξανά δεν τα πρόλαβα γιατί συμβαίνει τόσα άλλα που δεν, ούτε καν μπήκα σε αυτό το θέμα να το συζητήσουμε. Ούτε καν, έτσι. Αυτό δεν ισχύει, παιδιά.
Όσο μπορείτε να με εμπιστευτείτε εμένα να σας μιλήσω για αστροφυσική, πρέπει να εμπιστευτείτε την Άσα να σας μιλάει για ζώδια. Οπότε εμπιστευτείτε αυτό που ξέρει να το κάνει καλύτερα. Δεν παίζει αυτό το πράγμα, έτσι, σε καμία περίπτωση. Άλλο τα ζώδια, άλλο οι αστερισμοί, μην τα ταυτίζουμε. Κάποτε ταυτίζονταν, έχουν περάσει χιλιάδες χρόνια από τότε. Τώρα πια δεν ταυτίζονται. Άλλο πράγμα. Άρα ο καθένας κρατάει το ζώδιο του. Λοιπόν, πάμε να δούμε για τον καθένα. Χάρηκα πάρα πολύ. Θα ξανάρθω. Αφού το ξέρεις, όποτε θες. Αυτό είναι δέσμευση, γιατί το λες και δημόσια. Το λέω δημόσια και το έχω πει ούτως ή άλλως. Όχι, 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 όχι. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Τα ξαναλέμε σύντομα, γιατί έχουμε πάρα πολλά να πούμε και πραγματικά πολύ σε ευχαριστηθήκαμε. Καλή σεζόν. Καλή μας σεζόν.